Jump. Φίλες και φίλοι του Κυκλάδου του Ποδοσφαίρου, γεια σας από το Δημοτικό Γήπεδο Αγκερσανίου, από όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί μέσα από το sportkyklad.gr τον αγώνα του τρίτου ομίλου της Α κατηγορίας Κυκλάδων μεταξύ του Αμφιλωτίου και της Λάβας Εμπορίου. Ένα παιχνίδι πολύ καθοριστικό όσον αφορά την τρίτη θέση που οδηγεί στα μπαράζ, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην τρίτη θέση με 18 βαθμούς, με μία αγωνιστική ακόμα να απομένει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο νικητής του σημερινού παιχνιδιού ενδεχομένως έχει κλειδώσει κατά πολύ την υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο κύριος Βακόντιος με τον κύριο Νεοκοσμίδη και τον κύριο Χατζόπουλο είναι η τριάδα, η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης. Χορηγός είναι το Ένιγμα Club και η Κάβα Φουστέρης, ενώ να πούμε τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες με τον Ηλία τον Ορφανό να επιλέγει κάτω από τα για την βασική δεκάδα τους Λουλάη, Πράσινο, Κουφόπουλος, Αντέης, Μαϊλάη, Βερίκο, Κοζούλο, Ζούλη, Ευρυπιώτη, Μεμλίκα, Κοτάκη, και στον πάγκο βρίσκονται Κατσορός, Βενιεράκης, Βασιλάκης, Ζούλης Παναγιώτης και Μουστάκης Εμμανουήλ. Όσον αφορά τον Λάβα, ο Καραμολέγκος, ο Δρόσος, ο Αλεφραγκής, ο Κουκούλης, ο Κολιούσης, ο Χμετάη, ο Κλουβάτος, ο Δακουτρός, ο Κελίδος, ο Ελιστάη και ο Γκίτσης είναι στο αρχικό σχήμα, ο Κόβος και ο Βλαβιανός είναι στον πάγκο στη διάθεση του κυρίου Στέφανου Διονυσόπουλου. Λάβα! Είχε πει ο Κελίδης στο ομικύκλιο, τώρα ξεκινάμε. Ο Ζούλης, η πρώτη μπαλιά στο παιχνίδι. Ο Μεμλίκα είναι έτοιμος να εκτελέσει. Κεφαλιά από τον Κουφόπουλο που είχε προωθηθεί και η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι καταγράφεται στο 19, στο 20 λεπτό μάλλον της αναμέτρησης. Κεφαλιά προς τα πίσω, εκεί ο Καραμολέγκος πάρω λίγο το λάθος το αυτογκόλ, 24-25 αυτή η φάση. Μεμλίκα, καλοκτυπημένο είναι ο Καραμολέγκος, θα βγει δυνατά στη γωνία του. Και θα αποτρέψει αυτό το κίνδυνο. Σαντέ. Κεφαλιά προς τα πίσω και έχουμε τον γκολ από τον Κοτάκη. Έχουμε τον γκολ από το Μανώλη το Κοτάκη μετά από αυτό το πλάγιο του Σαντέ. Ο αρχηγός του Φιλωτού βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Λάβας, μόνος, ανενόχλητος, και δεν δυσκολεύτηκε με ανάποδη κεφαλιά να ανοίξει το σκορ στο 39 λοιπόν. Ο Αμφιλωτίου κάνει το 1-0 στο παιχνίδι με φάουλ σύμφωνα με τον ρέφερη της αναμέτρησης, τον κύριο Βακόνδιο. Γρήγορα παίζουν τώρα οι του Φιλωτίου. Κουκούλης, Μεμλίκα, Μανιός, Ζούλης. Ένα σουτ, καλό είναι το σουτ και πετάει στην πορεία της μπάλας ο Ευρυπιώτης και κάνει το 2-0 ο Μιχάλης ο Ευρυπιώτης μετά από την προσπάθεια αυτή του Ζούλη. Βρίσκει τον τρόπο και σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι στο 43. Ο Αμφιλωτίου κάνει 2 τα τέρματά του σε ένα παιχνίδι που δεν μύριζε σε καμία περίπτωση το πρώτο ημίχρονο θα είχε 2 τέρματα. Ωστόσο η παιδούχη του Αμφιλωτίου στο 43 θα κάνουν το 2-0. Κάτω στις μπάλες και θα προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι. Μετάει. Λουβάτος. Ψηλά η μπάλα. Περνάει από όλους. Κοβός μέσα στην περιοχή. Είναι επικίνδυνος ο Κοβός. Θα γυρίσει το σούτ και θα πετύχει ένα πανέμορφο γκολ ο Κοβός.
Στο 48 λοιπόν του παιχνιδιού η Λάβα Εμπορίου βρίσκει τον τρόπο να μειώσει με τον Γκοβό, με αυτό το πανέμορφο γυριστό σουτ. Ο Κοβός λοιπόν βάζει και πάλι τη Λάβα στο παιχνίδι. Του Λουλάι στην προκειμένη περίπτωση. Να δούμε αυτή τη φάση. Ο Κοβός θέλει να γυρίσει. Λουλάι, εκτινάσετε. Πέρασε η μπάλα από όλους. Δεν νομίζω ότι βρήκε ο Κοβός. Ωστόσο δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Σε ληστάει. Ξανά και ξανά κόρνερ. Περνάει η μπάλα από όλους και καταλήγει στα δίχτυα του Λουλάι. Με τον Κολιούση να έχει παρεύει στη φάση και να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 64. Ο Κολιούσης κάνει το παιχνίδι 2-2. Μετά από αυτό το κόρνερ του Σελιστάι. Πολύ όμορφο παιχνίδι με όσον αφορά τη διακύμανση του σκορ. Μπορεί να μην έχει πάρα πολλές φάσεις, να είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι ομάδες προσέχουν τα μετώπιστα. Να σου δώσω. Η Λάβα ξαναμπαίνει του πρωταθλήματος. Όπου από τον τρίτο όμιλο ήδη έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο ως πρώτη η Θύελλα Καμαρίου. Ως δεύτερος ο Παναξιακός. Να δούμε τώρα αυτό το στημένο με τον Κουφόπουλο που έχει δυνατό πόδι. Να φαίνεται ότι θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Κουφόπουλος, καλό είναι το φάουλ. Ο Καραμολέκος έδειξε τα ρεφλέξ του στο 74. Στην αναμέτρηση. Πάει μπάλα προς την περιοχή, μια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι εκεί από τον Ευρυπιώτη. Θα βγει ο Καραμολέγκος και θα μαζέψει. Μπορεί να καταγραφεί ως μια καλή στιγμή. Να η μπάλα και Λίδης κοντά, μεγάλη ευκαιρία. Πάρα λίγο εκεί η Λάβα να σκοράρει. Στο 85. Σε ληστάει, ήθελε να γυρίσει. Δεν τα κατάφερε, με δεύτερη προσπάθεια τελικά τα καταφέρνει και Λίδης με το Λουλάι. Συγκρούονται στην περιοχή, φάουλ επιθετικό από τον Κελίδη. Κοτάκης πέρασε μπάλα, Κοτάκης επιμένει, διώξιμο κακό προς τα πίσω, η μπάλα παίρνει φάλτσα, καταλήγει στην αγκαλιά του Καραμολέγκου, αλλά παράλληλα ο κύριος Βακόνδιος σφυρίζει για τελευταία φορά στη σημερινή αναμέτρηση. Μία αναμέτρηση που παρακολουθήσατε, όπως είπαμε, μέσα από τους προκυκλάδες.gr σε περιγραφή Σπύρου Μάκαρη. Στην κάμερα ήταν ο Βασίλης Τσακουνιάτης και στη φωτογραφία η Λαμπρινή Μάκαρη. Ανακεφαλαιώνουμε στο 39. Το Φιλότη μπήκε μπροστά στο σκορ με το Κοτάκι να κάνει το 1-0. Το 2-0 το έκανε ο Ευρυπιώτης με προβολή στο 43. Στην επανάληψη η Λάβα με τον Κοβό στο 48 να καταπετυχαίνει ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ, μείωσε 2-1 και το τελικό 2-2 ήρθε έπειτα από κόρνερ του Σελιστάη και γυριστή κεφαλιά του Κολιούση. Αυτά από εδώ, από το γήπεδο του Γερεσανίου. Να μείνετε συντονισμένοι στο sportkiklada.gr. Ακολουθούν παιχνίδια ζωντανά από τη Μύκονο, βέβαια, και όλη η επικαιρότητα της αθλητικής κίνησης του Σαββατοκύριακου μέσα από πού αλλού, από το μοναδικό αθλητικό πόρταλ των κυκλάδων, το sportkiklada.gr.
Thank you.